Το Ανάπτυξη του Υγεία έχει έρθει στο φυσικοθεραπευτήριο του κυρίου Ξενοφώτα Κωνσταντάκη, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής, εξειδικευμένος στις μυοσκελετικές παθήσεις, στο manual therapy, με ειδικότητα στο στοματοπροσωπικό πόνο και τις κροταφογναθικές διαταραχές. Να πούμε ότι είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ από τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ συνεργάζεται με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σωστά τα είπα, κύριε Κωνσταντάκη? Πολύ σωστά. Εντάξει. Και πάμε να συζητήσουμε τι άλλο για τις κεφαλαλγίες. Όλοι μας έχουμε υποφέρει λοιπόν από πονοκεφάλους, ημικρανίες, ενώ κάποια στιγμή αυτά αρχίζουν και γίνονται έτσι λίγο πιο έντονα και σε βάθος χρόνου υπάρχει έτσι μια συνεχής έτσι, κατάσταση, δεν υποχωρούν από ό,τι φαίνεται. Ας πούμε λοιπόν ότι θα παρουσιάσουμε και πληροφορίες για τις κεφαλαλγίες, για το πώς η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία βάσει διαθέσιμων ερευνητικών δεδομένων μπορεί να συμβάλλει στην ανακούφιση αυτών. Πάμε λοιπόν, κύριε Κωνσταντάκη, να συζητήσουμε λοιπόν για τις κεφαλαλγίες. Τι είναι ακριβώς, να τις ορίσουμε, για να τις καταλάβει ο κόσμος, για να μην τις συγχύει ίσως με κάποιους άλλους πόνους. Mm-hmm. Καταρχάς, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Λέγοντας κεφαλαλγία, αλλιώς πονοκέφαλος, mm-hmm. κάνουμε λόγο για πόνο στην περιοχή της κεφαλής, αλλιώς άλογο στην περιοχή της κεφαλής. Είναι μια συχνή ως και καθημερινή διαταραχή, η οποία επηρεάζει περίπου το 65% του γενικού πληθυσμού. Αξίζει να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατατάσσει τις κεφαλαλγίες στις 10 πιο δυσχερείς για τα δύο φύλλα και στις 5 πιο δυσχερείς για το θηλυκό φύλλο. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες πονοκεφάλων που είναι πιο συχνές. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Πολύ σωστά. Η Διεθνής Κοινότητα Κεφαλαλγιών, η International Headache Society, κατηγοριοποιεί τις κεφαλαλγίες σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Mm-hmm. Στους πρωτογενείς πονοκεφάλους, οι πρωτογενείς πονοκέφαλοι, συγγνώμη, είναι πιο συχνοί και χαρακτηρίζονται ως ιδιοπαθείς, με την έννοια ότι ορισμένες φορές δεν γνωρίζουμε τα ακριβή αίτιά τους. Στην κατηγορία αυτή, λοιπόν, ανήκει η γνωστή σε όλους μας ημικρανία και ο λεγόμενος πονοκέφαλος τύπου τάσεως. Στους δευτερογενείς πονοκεφάλους ανήκει ο αυχενογενής πονοκέφαλος, το αναλύσουμε στη συνέχεια. Ξεκινώντας τώρα με την ημικρανία, γνωστή σε όλους μας, καθημερινή δυσλειτουργία θα λέγαμε, παρουσιάζεται κυρίως στο θηλυκό φύλλο κατά 45%. Και γύρω στο 20% στο αρσενικό φύλλο. Είναι συνήθες διαταραχή σε άτομα που εργάζονται, έτσι, ειδικά δουλειές γραφείου κτλ. Που είναι σκεμμένα στον υπολογιστή ασφαλώς. Ακριβώς. Χαρακτηριστικό της μικρανίας, να πούμε, είναι ότι ένα στους δύο πάσχοντες θα αναπτύξουν χρόνια συμπτώματα, δηλαδή συμπτώματα που θα διαρκέσουν παραπάνω από 3 μήνες. Mm-hmm. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι μετά την οσφιαλγία, δηλαδή τον πόνο στη μέση, η μικρανία αποτελεί το δεύτερο παράγοντα που θα οδηγήσει σε καθημερινές χρόνιες δυσλειτουργίες των ατόμων που πάσχουν. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα στην μικρανία είναι ο πόνος στη μία πλευρά της κεφαλής, εξού και η μικρανία, ο οποίος μπορεί να είναι από μέτριο έως πολύ έντονος, μπορεί να διαρκέσει από μερικές έως αρκετές ώρες, περίπου στις 72 ώρες σε ένα μόνο επεισόδιο. Άλλα χαρακτηριστικά συμπτώματα μιας μικρανίας, υπάρχει μικρανία με άβρα που λέμε, μικρανία χωρίς άβρα. Είναι η ναυτία, οι ζαλάδες, ακόμα και η εμετή, και η ηλική, κόπωση. Σωστά. Ναι, σωστά. Οπότε αυτά για τις ημικρανίες. Αν συνεχίσουμε, ο δεύτερος τύπος των πρωτογενών πονοκεφάλων είναι ο λεγόμενος πονοκεφάλος τύπου τάσεως, ο λεγόμενος tension type headache στα αγγλικά. Στην κατηγορία αυτή είναι χαμηλότερης συχνότητας, μικρότερης διάρκειας ίσως σχέση με την ημικρανία. Λιγότερο έντονος, όπως προείπα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τους ασθενείς ως μια αίσθηση πίεσης ή σφιξίματος, σαν μια, φανταστείτε, σαν μια σφιχτή ζώνη ή βέργα γύρω από το κεφάλι, μπροστά ή πάνω από τα μάτια, στην περιοχή δηλαδή των κροτάφων, που μπορεί να εξαπλωθεί και στον αυχένα. Πιθανές πηγές τώρα είναι κάποιες σφιχτοί μύες, οι μύες που βρίσκονται σε τάση που λέμε εμείς, στην περιοχή του αυχένα, ακόμα και στους μύες της γνάθου, π.χ. από έναν μασιτήρα, στο μασιτήρα μύ. Οι δευτερογενείς πονοκέφαλοι, μάλλον, είναι συνήθως απόρρια κάποιας υποκειμενικής νόσου που έχει να κάνει με μια λίμωξη, με μια φλεγμονώδη νόσο. Ωστόσο, μπορεί να είναι και αποτέλεσμα αυτό που λέμε αναφερόμενου πόνου, δηλαδή πόνου που προέρχεται από μια άλλη περιφερειακή δομή. Okay. Όπως είναι, για παράδειγμα, η μύτη, τα δόντια. Τα δόντια, όπως αρκετοί θα γνωρίζουμε, η γνάθος, συγκεκριμένα η κροταυγωναθική άρθρωση. Ο λαιμός και ακόμα και ο αυχένας. Οπότε στην περίπτωση αυτή έχουμε το λεγόμενο αυχενογενή πονοκέφαλο,
Ο πονοκέφαλος δηλαδή που προέρχεται από την ανώτερη αυγενική μοίρα της σπονδυλικής μας στήλης και συγκεκριμένα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αυγενικού σπονδύλου και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το 20% περίπου των επαναλαμβανόμενων πονοκεφάλων. Okay. Οπότε στην περίπτωση αυτή οι ασθενείς μπορούν πάλι να παραπευθούν για φυσικοθεραπεία, διότι παρουσιάζουν έντονα συμπτώματα αυγεναλγίας, δηλαδή αυγενικού συνδρόμου όπως ο περισσότερος κόσμος τα ξέρει. Παρουσιάζουν έντονη δισκαμψία στην περιοχή του αφιένα ψηλά, που συνδυάζεται με πόνο, κάποιο περιορισμό στις τροφικές κινήσεις του αφιένα και ουσιαστικά μπορεί να παράγει και ένα είδος πονοκεφάλου. Οπότε αυτή είναι η τύπη γενικά των κεφαλαλγιών. Πάμε να δούμε, κύριε Κωνσταντάκη, ποια είναι τα αίτια που συνήθως προκαλούν αυτά τα είδη πονοκεφάλων. Mm-hmm. Αν και δεν είναι 100% ακριβή τα αίτια που προκαλούν αυτά τα είδη των κεφαλαλγιών ή πονοκεφάλων, όπως θέλετε. Ωστόσο, φαίνεται και είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι, για παράδειγμα, το άγχος και το στρες είναι δύο ιδιαίτεροι και σοβαροί παράγοντες που οδηγούν, που αποτελούν πηγές πρόκλησης πονοκεφάλων. Γνωρίζουμε πλέον ότι το άγχος σωματοποιείται μέσω μυϊκών σπασμών και ιδιαίτερα στην περιοχή του αφιένα και της γνάθου. Οπότε, έχουμε εμείς που βρίσκονται σε έντονη σύσπαση, δημιουργούν τα λεγόμενα trigger points που ίσως τα ξέρει ο κόσμος, οι λεγόμενοι κόμποι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, που μπορούν να αποτελέσουν πηγές πρόκλησης πονοκεφάλων. Άλλες πιθανές αιτίες είναι η έντονη σωματική κόπωση. Επίσης, άλλη αιτία είναι η κατάχρηση ουσιών, η κατάχρηση αλκοόλ. Έτσι. Έχει βρεθεί, για παράδειγμα, ότι αλλαγές στη συγκέντρωση ουσιών στο αίμα, όπως για παράδειγμα η σεροτονίνη, η εντορφίνη, που ουσιαστικά συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία των νευρικών κυττάρων, η αλλαγή στη συγκέντρωση αυτή ενδεχομένως να αποτελεί και αυτή μια πηγή, μια αιτία πρόκλησης κεφαλαλγιών. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στη φυσικοθεραπεία, mm-hmm. η οποία έχει ένα σοβαρό ρόλο στην αντιμετώπιση της πάθησης αυτής. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Αρκετοί είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν το σημαντικό ρόλο, τη σημαντική συμβολή, μάλλον θα έλεγα, της φυσικοθεραπείας στην αντιμετώπιση των πονοκεφάλων. Διεθνείς ερευνητικές μελέτες ουσιαστικά υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητά της για τη μείωση των συντομάτων και συνεπώς τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από πονοκέφαλο. Σημαντικό κομμάτι για εμάς τους φυσικοθεραπευτές είναι το κομμάτι της αξιολόγησης. Κάποιες φορές υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των συμπτωμάτων των πονοκεφάλων που προαναφέραμε. Δηλαδή, κάποιος, να το πούμε απλά, μπορεί να πάσει παραπάνω από έναν τύπο πονοκεφάλου. Οπότε, κάποιες φορές η διαγνωστική μας ακρίβεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι περιπλέκεται λίγο. Οπότε, σημαντικό κομμάτι είναι η αξιολόγηση. Δηλαδή, στην πρώτη συνάντηση με τον ασθενή θα κάνουμε μια αναλυτική. Θα αξιολογήσουμε τον ασθενή μας λαμβάνοντας ένα αναλυτικό, ένα λεπτομερές ιστορικό, να καταγράψουμε όλες τις σημαντικές πληροφορίες. Στη συνέχεια έχουμε την κλινική εξέταση, θα τον εξετάσουμε κοινώς, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στην κλινική εκτίμηση, παύλα διάγνωση, και να βρούμε ακριβώς από τι πάσχει ο ασθενής και ποιο είδος πονοκεφάλου υπάρχει. Στην περίπτωση να πούμε ότι εμφανίσει νευρολογικά συμπτώματα στην περιοχή της κεφαλής, για παράδειγμα ένα μούδιασμα. Καλό θα ήταν να παραπέμπει το ασθενής κατευθείαν σε έναν ιατρό ή νευρολόγο, ή αν δεν γνωρίζουμε π.χ. ή αν θεωρούμε ότι η φύση του πονοκεφάλου είναι διαφορετική σε σχέση με τους συνηθισμένους, να το πω έτσι, καλό θα ήταν ο ασθενής πάλι να παραπέμπεται σε έναν ιατρό για μια αξονική τομογραφία, ύστερα για μια μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία για τις κεφαλαλγίες συγκεκριμένα? Πολύ καλή ερώτηση. Πάλι οι ερευνητικές μελέτες διεθνώς μας υποστηρίζουν φυσικοθεραπευτικά, καθότι έχουμε διάφορα, να το πω, συγγνώμη για την έκφραση, όπλα στην φυσικοθεραπευτική μας φαρέτρα. Για παράδειγμα, έχουμε τις τεχνικές χειροπρακτικής, το λεγόμενο manual therapy. Ουσιαστικά, ακριβώς, είναι ουσιαστικά οι τεχνικές κινητοποίησης των αρθρώσεων. Μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποιες διατάσεις στους σφιχτούς μύες, κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης σε μύες του αφιένα. Σημαντικό κομμάτι είναι η συμβουλευτική, δηλαδή να συμβουλεύουμε τον ασθενή μας κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετά το πέρας των θεραπείων, στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης, δηλαδή τι να κάνει στην καθημερινότητά του, πώς να αυτοδιαχειρίζεται τα συμπτώματά του. Επίσης, πολύ σημαντική παράμετρος, μέθοδος για μας είναι οι διάφορες τεχνικές χαλάρωσης που χρησιμοποιούμε για να χαλαρώσουμε μυς που βρίσκονται σε σπασμό, π.χ. που είναι σφιγμένα, το πω έτσι, και μπορούν να αποτελέσουν πηγές πρόκλησης να πυροδοτήσουν κάποιο πονοκέφαλο. Επίσης, πολύ σημαντική μέθοδος
για τους φυσικοθεραπευτές αποτελεί η τεχνική του βελονισμού. Έτσι. Ο βελονισμός ειδικά για τον πονοκέφαλο τύπου τάσεως υποστηρίζεται από διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των συμπτωμάτων, τη μείωση του πόνου, την αύξηση του εύρους κίνησης, αλλά κυρίως για τη μείωση του πόνου. Οπότε, χρησιμοποιώντας όλες αυτές τις θεραπευτικές μεθόδους, συμβάλλουμε στη μείωση των συμπτωμάτων, άρα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών που πάσουν από χρόνους πονοκεφάλους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Νομίζω ήταν πλήρως διαφωτιστική για το κοινό μας. Ήταν ο κύριος Ξενοφών Κωνσταντάκης, λοιπόν, φυσικοθεραπευτής, εξειδικευμένος στο Manual Therapy. Είναι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός φυσικά συνεργαζόμενος φυσικοθεραπευτής, αλλά εξειδικευμένος, λοιπόν, στις μυοσκελετικές παθήσεις, τις οποίες και συζητήσαμε κυρίως για το θέμα, βεβαίως, των κεφαλαλγιών, το οποίο καναλύσαμε. Να πούμε ότι μπορούμε, βέβαια, να τον βρούμε στην οδό Μιχαλακοπούλου 56. Σας ευχαριστούμε για τη συνέντευξη αυτή. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το ανάδειξε το βιβλίο έχει καλεσμένο τον κύριο Παναγιώτη Μητάτο ή αλλιώς άστεγο συγγραφέα, ο οποίος μας έχει έρθει από τις εκδόσεις 24 γράμματα με το πρώτο του βιβλίο «Δύσκολος να είσαι Άγιος». Είναι όμως το πρώτο από τα άλλα 4, έτσι, που έχει ήδη έτοιμα προς έκδοση, τα οποία δεν έχει αποφασίσει ακόμα να τα εκδώσει. Θα θέλαμε, λοιπόν, να μας πείτε καταρχήν, εσείς είστε ο άστεγος συγγραφέας ψυχής μας με αυτό που γράφετε. Γιατί όμως άστεγος, δηλαδή πώς το σκεφτήκατε αυτό? Το άστεγος προήλθε γιατί ενώ έγραψα την πρώτη μου νουβέλα, προσπάθησα να βρω εκδοτικό οίκο να μου την εκδώσει. Μάταια όμως δεν έκανα τίποτα. Εγώ όμως συνέχισα να γράφω. Και τελειώνοντας τη δεύτερη νουβέλα, ξανακοίταξα να βρω εκδοτικό οίκο, χωρίς αποτέλεσμα. Δεν το βάλα κάτω. Και έγραψα, συνέχισα μια τρίτη νουβέλα. Και πάλι όταν είδα ότι δεν έβρισκα εκδοτικό οίκο, αποφάσισα να την ανεβάσω στο Facebook, να τη διαβάσει ελεύθερα ο κόσμος για μια εβδομάδα. Με το ψευδώνυμο «Ο άστεγος συγγραφέας». Εκεί έγινε κάτι ασύλληπτο. Το βιβλίο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο views και είχε κριτικές 5 στα 5. Αυτό μου έδωσε κουράγιο για να πέσω στα πιο βαθιά. Και μετά έγραψα ένα μυθιστόρημα. Τελειώνοντάς το, έκανα πάλι το ίδιο. Προσπάθησα να βρω εκδοτικό οίκο να στεγαστώ. Είχα παραμείνει πάλι άστεγος. Είπα να κάνω πάλι μια τελευταία προσπάθεια, γράφοντας το 5ο μου βιβλίο. Εκεί ήμουν ατυχερός, γιατί μετά από κάποιο καιρό βρήκα τις εκδόσεις 24 γράμματα, οι οποίες αποφάσισαν να μου εκδώσουν το βιβλίο και συγκεκριμένα τον κύριο Δαμιανό. Να δούμε λιγάκι τους χαρακτήρες. Τον αγαθό γίγαντα, τον Άγιο, το σκυλάκι. Τι ρόλο παίζουν, τι ανατροπή τα φέρουν γενικά στο βιβλίο, αλλά και τι μήνυμα επιλέγουν να μας μεταδώσουν. Ο Άγιος ήταν ένας άνθρωπος, κοινός. Μεθυσμένος. Που του άρεσε πολύ το κρασί και τις περισσότερες ώρες της ημέρας ήταν ντύρλα στο μεθύσι. Λοιπόν, εξ αυτού έκανε περίεργα πράγματα. Δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι και τους ζητήσανε χάρες ή θαύματα για να τους τα πραγματοποιήσει και αυτός όταν ήταν μεθυσμένος τα έκανε όλα μουσκεμα. Τα πραγματοποιήσει από την ανάποδη δηλαδή. Όσον αφορά το σκυλάκι, το σκυλάκι ήταν ένα τετράποδο χαριτωμένο που έμοιαζε με πατσαβούρα γιατί είχε χοντρό τρίχωμα και το οποίο ήταν πεισματάρικο, πολύ πεισματάρικο. Γι' αυτό κιόλας και το ονόμασαν πείσμα. Αυτό το σκυλάκι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του βιβλίου. Για να διαβάσουμε ένα απόσπασμα, να πάρουμε μια γεύση. Θα διαβάσω για τον αγαθό γίγαντα λίγο και για τον Άγιο. Κατά τα άλλα ήταν ένας κοινός άνθρωπος, όπως όλοι μας. Κρύωνε το χειμώνα, ζεστενόταν το καλοκαίρι, πεινούσε, διψούσε, πονούσε, λυπόταν, χαιρόταν και είχε γενικά αδυναμίες και λατώματα όπως όλοι οι άνθρωποι.
Σε αυτό όμως που ξεχώριζε ήταν η μεγάλη πίστη που είχε στον Χριστό και στην Παναγία, στους οποίους είχε αφιερώσει όλη τη ζωή και ασκήτευε ψηλά στο βουνό, προσευχόμενος καθημερινά για τη σωτηρία και την υγεία των ανθρώπων. Έτσι με τον καιρό ο Θεός, επειδή ήταν ένας Άγιος άνθρωπος και ήθελε να κάνει το καλό όλων, του χάρισε υπερφυσικές δυνάμεις για να μπορεί να κάνει και θαύματα. Από εκεί και μετά, ενώ δεν έπινε, άρχισε να πίνει ολοταχώς, γιατί δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει όλες τις επιθυμίες των ανθρώπων που του ζητούσαν τη βοήθειά του. Άλλωστε, γι' αυτό τον λόγο τον ονόμασαν και Ντύρλα. Στο ξοκλήσι του, που έφτιαξαν μετά που έφυγε από τη ζωή για προσκυνητάρι, η εικόνα του ξεχώριζε από όλους τους άλλους Αγίους, γιατί τον έδειχνε με το ένα χέρι να κρατά το σταυρό και με το άλλο την μπουκάλα με το κρασί. Το πιο περίεργο όμως που γινόταν καθημερινά στο εκκλησάκι που του έκτισαν ήταν ότι ενώ του γέμιζαν μια μπουκάλα κάθε πρωί και την άφηναν κάτω από την εικόνα του μέσα στην εκκλησία, την επόμενη μέρα που πήγαιναν την έβρισκαν παντάδια. Και αν καμιά φορά ξεχνούσαν να του τη γεμίσουν, τότε γινόταν χαμός. Ή θα τρεμόπαιζαν οι φλόγες στα καντήλια, ή θα έσβηναν τα κεριά στο μανουάλι, ή θα βούιζε η μικρή καμπάνα που κρεμόταν εκεί έξω σε ένα κλαδί ελιάς με ένα μακρόσιτο θόρυβο, σαν να την έσπροχνε ο άνεμος με δύναμη από τη μία μεριά και δεν άφηνε το σήμαντρο να χτυπήσει ελεύθερα. Ενώ στην πραγματικότητα υπήρχε άπνοια και δεν κουνούσε φύλλο. Και όλα αυτά μόνο και μόνο για να τους υπενθυμίσει ότι τον είχαν ξεχάσει. Να μιλήσουμε λίγο για την εικονογράφηση. Πρόκειται για κάποια κόκκινα αντικείμενα ρηγμένα σε ένα μαύρο φόντο και ένα μαύρο ρηχτό, έτσι, σαν ράσο, έτσι, ράσο μάλλον είναι, αλλά δεν έχει ένα πρόσωπο, δεν έχει κεφάλι. Τι δείχνει όλο αυτό? Αυτό ήταν η ιδέα του εκδότη. Mm. Δεν ήταν η ιδέα δική μου. Ναι, τριγκάρει λίγο, ε. Ναι, ναι. Σε τι ηλικίες απευθύνεται το βιβλίο? Το βιβλίο μου απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, γιατί πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο που κεντρίζει τις ψυχούλες όλων των ανθρώπων. Έχει κάποια κοινά το βιβλίο αυτό με τα υπόλοιπα τέσσερα? Καμία. Το πρώτο βιβλίο που έγραψα είχε τον τίτλο «Η βρύση με τους δύο δρόμους». Αυτό ήταν μια μεταφυσική ιστορία. Το δεύτερο ήταν το «Για ένα κομμάτι σύρμα», το οποίο είναι για ένα κοινωνικό θρίλερ που βλέπει κανείς τι μπορεί να πάθει ο ήρωας του βιβλίου για ένα κομμάτι σύρμα. Πώς λέμε, για ένα κομμάτι ψωμί, ε? Δεν είναι τυχαίο, ο τίτλος δεν είναι καθόλου τυχαίος. Όσον αφορά το τέταρτο βιβλίο, το τέταρτο βιβλίο είναι ένα αστυνομικό περιπετειώδες θρίλερ. Αυτό είναι που ανεβάσατε στο Facebook? Όχι. Το τρίτο βιβλίο είναι αυτό που ανέβασα, είναι το «Ο καλός μου άγγελος», το οποίο είναι κοινωνικό μυθιστόρημα, κοινωνικό. Και το αστυνομικό θα είναι, νομίζω, αρκετά ενδιαφέρον, θα αρέσει τα αστυνομικά και ναι, η περιπέτεια είναι, κερδίζουν το κοινό. Είναι πολύ, έχει όλα μπορώ να σας πω, έχει τα πάντα μέσα. Είναι αστυνομικό, είναι θρίλερ. Είναι περιπετειώδες, είναι ερωτικό, είναι, ναι, σ' αφήνει με ανατροπές πολλές, σ' αφήνει άναυρο όταν το διαβάσεις. Mm-hmm. Ακούγοντας, διαβάζοντας μάλλον τον Άγιο, ο οποίος ήταν μεθυσμένος, σαφώς δεν είναι μια πολύ καλή εικόνα Αγίου αυτή, αλλά το αντίθετο από ό,τι μας είπατε προλίγου συμβαίνει, διότι το βιβλίο είναι, το δίχως άλλο, υπέρ της Εκκλησίας, σωστά? Το βιβλίο αυτό είναι ένας ύμνος για την Εκκλησία και για την Ορθοδοξία. Όποιος το διαβάσει θα το διαπιστώσει. Από πού προκύπτει αυτό ακριβώς? Συμβαίνουν γεγονότα μέσα υπέρ της Ορθοδοξίας μας και της Εκκλησίας μας. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα έλεγα είναι τα βάζει με την Εκκλησία. Mm-hmm. Ίσα ίσα που την ημνεί. Και το αλληγορικό στοιχείο
από ό,τι μου είπατε, είναι αρκετά δεσπόζων στο βιβλίο αυτό, σωστά? Το μήνυμα που θέλει να περάσει αυτό το βιβλίο είναι ότι ό,τι και να μας συμβαίνει στη ζωή, στο τέλος, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Αυτό θέλει να περάσει το βιβλίο, αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει. Και για όσους είναι λίγο δύσπιστοι προς την Εκκλησία μας, όσον αφορά το ότι συμβαίνουν τραγικά πράγματα δίπλα μας, και εκεί όλοι λέμε, πού είναι ο Θεός. Αυτό ήθελα κατά κάποιο τρόπο λίγο να το ξεπεράσω εγώ με αυτό το βιβλίο, κάνοντας τον Άγιο και τους Αγίους γενικά που παρακαλάμε καθημερινά να μην μπορούν να τα δουν όλα, γιατί τους τελειώνει η δύναμη κάποια στιγμή. Γι' αυτό και συμβαίνουν τρομερά πράγματα δίπλα μας που τα βάζουμε και μαζί τους καμιά φορά. Δύσκολο να είσαι Άγιος λοιπόν. Δύσκολο. Μας λέει ο άστεγος συγγραφέας ή αλλιώς ο κύριος Παναγιώτης Μητάτος από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Να ρωτήσουμε αν θα θέλατε στο σημείο αυτό, αν καλέσουν κάποιοι τηλεθεατές, να δώσετε δωροθεσία. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Οι δύο πρώτοι λοιπόν τηλεθεατές που θα καλέσουν στο 210-96-55-412 θα τους αποσταλεί από τον ευδοτικό οίκο. Έτσι. Το βιβλίο σας. Έτσι. Και σας ευχαριστούμε και γι' αυτό. Και να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό τάξιδο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Με το καλό να μπορέσετε να κάνετε μετά και τις βιβλιοπαρουσιάσεις που το αξίζουν. Να είστε ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. Και τώρα το ανάδειξέ το παρουσιάζει τον γιο της κυρίας Ελένης Μπαρμπαλιού, τον κύριο Νικόλαο Παναγιωτίδη, ο οποίος είναι και υπαξιωματικός πολεμικής αεροπορίας και ζει στην Κάρπαθο. Έχει γράψει τον Μυστικό Τάφο από τις εκδόσεις Σημαντικές Διαδρομές. Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1989 και μαζί του και το πάθος για γράψιμο και μάθηση. Από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού δεν άφηνε περιοδικό και εφημερίδα που να μην έχει διαβάσει, παίρνοντας έτσι μηνύματα από παντού. Ήθελε να ταξιδέψει στην Αίγυπτο και να ανακαλύψει τα μυστήρια που έκρυβαν οι πυραμίδες. Έτσι, όταν πήγε τρίτη γυμνασίου, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο περιπέτειας με θέμα την Αίγυπτο, με όνειρό του κάποια στιγμή να εκδοθεί. Αποφύτησε από τη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, όπου εργάζεται ως σήμερα. Ποτέ όμως δεν εγκατέλειψε την ιδέα να συνεχίσει να γράφει μυθιστορήματα που θα ταξιδεύουν τον αναγνώστη στον κόσμο της περιπέτειας. Οι πρωταγωνιστές του βιβλίου είναι μια παρέα παιδιών που με τη συνοδεία ενός μεγάλου οικογενειακού φίλου τους αποφασίζουν να επισκεφθούν την Αίγυπτο για να περάσουν ευχάριστα τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τίποτα δεν προμηνεί τα όσα θα συμβούν κατά τη διάρκεια ενός φαινομενικά ήρεμου και ξεκούραστου ταξιδιού. Η περιπέτεια αρχίζει όταν τα παιδιά βρίσκουν τυχαία ένα χάρτη που δείχνει τον τάφο ενός σπουδαίου φαραώ. Είναι πραγματικός ο χάρτης ή ψεύτικος, φτιαγμένος επίτηδες για να εξαπατήσει τους επιδέξιους κυνηγούς θησαυρών, οι δεσμοί φιλίας, που ενώνουν την παρέα θα δυναμώσουν όταν αντιλαμβάνεται πως στην αναζήτησή τους δεν είναι μόνοι. Κάποιοι επικίνδυνοι τιμβορύχοι ψάχνουν και αυτοί τον ίδιο τάφο που στόχο έχουν να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν τον πολύτιμο θησαυρό τον φαραώ. Έτσι ξεκινάει το κυνήγι του θησαυρού, όπου οι δυσκολίες και οι παγίδες που θα αντιμετωπίσουν τόσο τα παιδιά όσο και την βορύχη θα είναι πολλές και απρόβλεπτες. Ας διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα για να το γευτούμε. Την ώρα που μιλούσε, το μάτι του έπεσε σε μια παλιά τοιχογραφία που υπήρχε πάνω στην κολόνα που έδεσε ο Πέτρος στη βάρκα. Πήγε προς το μέρος της και διάβασε τα ιερογλυφικά. Αμέσως ειδοποίησε και τα υπόλοιπα παιδιά να πλησιάσουν και τους εξήγησε την τοιχογραφία. Εξακρίβωσε ότι ήταν πραγματική τοιχογραφία που την είχε γράψει κάποιος σημαντικός άνθρωπος και όχι απλός πολίτης. Ο μυστικός χάρτης. Σε λίγο τελείωνε η ξενάγηση στη Μεγάλη Πυραμίδα, έτσι τα παιδιά και ο Δημήτρης έφυγαν βιαστικά για να πάνε να πάρουν τα αντικείμενα που τα είχαν αφήσει να τα προσέχει ο Τάσος. Ο Πέτρος από τη βιασύνη του σήκωσε ένα σύννεφο σκόνης και ένα χαρτί που ανέμισε στον αέρα μπροστά του, το βούτυξε και το έβαλε γρήγορα στην τσέπη του, επειδή νόμισε ότι το χαρτί ήταν δικό του. Όταν βγήκαν έξω από την πυραμίδα, πήγαν εκεί όπου βρισκόταν ο Τάσος και τον είδαν να κάθεται πάνω στη σκάλα και δίπλα του να έχει το κασετόφωνο. Αργότερα ο Πέτρος έβγαλε το χαρτάκι, αλλά το πέταξε αμέσως κάτω, πιστεύοντας ότι ήταν άχρηστο. Ο Βαγγέλης πήρε το χαρτάκι από το έδαφος και το άνοιξε να δει τι γράφει. «Παιδιά, για κοιτάξτε λίγο. Νομίζω ότι βρήκαμε έναν χάρτη ζωγραφισμένο σε πάπυρο», είπε ο Βαγγέλης ενθουσιασμένος. «Στα αλήθεια μοιάζει με χάρτη ζωγραφισμένο σε πάπυρο. Πού τον βρήκες, Πέτρο, το χάρτη?», είπε ο Τάσος.
Όταν έτρεχα βιαστικά να σας προλάβω, είδα κάτι να νεμίζει στον αέρα και να το άρπαξα. Τον βρήκα κοντά στην τοιχογραφία που ανακάλυψε ο Νικόλας. Όλοι κοίταξαν το χάρτη προσεκτικά. Ο Νικόλας πήρε το λόγο. Ο χάρτης αυτός δείχνει ακριβώς το σημείο που βρίσκεται ο τάφος του Τουταγχαμών. Ξαφνικά παρατήρησαν έναν ντόπιο άντρα να τους πλησιάζει ύποπτα. Αμέσως τα παιδιά δίπλωσαν το χάρτη ώστε να μην τον δει. Ο άντρας είχε φτάσει ήδη δίπλα τους. Όταν είπε γεμάτος καλοσύνη: «Μπορώ να δω τι είναι αυτό που βρήκατε? Ξέρω ιερογλυφικά. Είμαι αρχαιολόγος και θέλω να σας βοηθήσω με την ανακάλυψή σας». «Όχι, ευχαριστούμε. Ξέρει ο φίλος μας ο Νικόλας ιερογλυφικά», απάντησε η Αφροδίτη με μια δόση ειρωνίας και έδειξε με το χέρι της στον ξάδερφό της τον Νικόλα. «Δεν ξέρετε με ποιον τα βάζετε, βρωμόπαιδα», είπε ο άντρας θυμωμένος και αποχώρησε. «Αυτό ήταν απειλή», είπε ο Τάσος, κάνοντας τον ταΐ. Από εκείνη την ώρα και μετά ο άντρας έγινε σκιά τους. «Τι ενοχλητικός τύπος που είναι αυτός». «Καλά, ας το ξεχάσουμε αυτό, Δημήτρη, και ας γυρίσουμε στα δικά μας», είπε ο Βαγγέλης προσπαθώντας να αλλάξει θέμα. «Ξεχνιέται αυτός ο τύπος. Ακόμα θυμάμαι το χαρακτηριστικό του, κουστούμι του, τη μελαμψή επιδερμίδα του, τη μεγάλη μύτη του, λες και τον Πινόκιο με μαύρα κατσαρά μαλλιά», είπε η Γεωργία φαίνοντάς τον στο νου της. «Ξέχασες ότι είσαι κουλαρίκι στο αριστερό αυτή», πρόσθεσε ο παρατηρητικός Πέτρος. «Λεπτομέρεια», είπαν όλοι και γέλασαν εκτός από τον Πέτρο που καθόταν σοβαρός. «Ωραία, τώρα βρήκαμε το χάρτη που δείχνει που βρίσκεται το τάφος του Τουταγχαμών. Και έχουμε το σχέδιο του τάφου που δείχνει τις κατακόμβες. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε εκεί». «Πολύ εύκολο το βρίσκεις, Αφροδίτη», είπε ο Δημήτρης, αποθαρρύνοντάς την. «Πώς άραγε ονομάζεται αυτή η τεράστια πεδιάδα?», ρώτησε ο Βαγγέλης, που ακόμα κοιτούσε το χάρτη. «Ονομάζεται Κοιλάδα των Βασιλέων», είπε ο Νικόλας. «Είναι η άγωνη περιοχή δυτικά του Νείλου, στις Θήβες, όπου θάφτηκαν μέσα οι πυραμίδες, σε πυραμίδες, οι βασιλείς του Νέου Βασιλείου, περίπου 62 γνωστοί βασιλιάδες, σε περίτεχνα κατασκευασμένους τάφους. Κάθε τάφος περιείχε τη σαρκοφάγο με το σώμα ενός βασιλιά και πολλούς ανεκτήμητους θησαυρούς που χρησιμεύαν, όπως πίστευαν, στην αρχαία Αίγυπτος στην άλλη ζωή. Σύμφωνα με το χάρτη, για να πάμε στην κοιλάδα των βασιλέων, πρέπει να διασχίσουμε πρώτα τον ποταμό Νείλο και μετά να μπούμε σε μια πυραμίδα που νομίζω ότι είναι η κυρτή πυραμίδα που οδηγεί στον προορισμό μας. Για να λέμε την αλήθεια, είναι δύσκολο να φτάσουμε στην κοιλάδα των βασιλέων για να βρούμε το θησαυρό του Τουταγχαμών», συνειδητοποίησε η Αφροδίτη. «Και από ό,τι συμπέρανα, βρισκόμαστε πάλι σε μια περιπέτεια που μόλις τώρα αρχίζει», αναστέναξε ο Δημήτρης. Τα παιδιά, με το άκουσμα της λέξης περιπέτεια, ενθουσιάστηκαν γιατί τους άρεσαν οι περιπέτειες, ενώ ο Δημήτρης έδειχνε προβληματισμένος γιατί τα παιδιά πάντα κατάφεραν να μπλέκουν σε περίεργες καταστάσεις. Μετά δίπλωσαν τον πάπυρο και του βάλανε μια μπλε κορδέλα που έτυχε να έχει στην τσέπη το Τάσος. Στη συνέχεια τον πάπυρο τον κρατούσε στο χέρι του Βαγγέλης, καθώς όταν έμπλεκαν σε περιπέτεια ήταν ο δεύτερος έμπιστος υπαρχηγός της ομάδας μετά τον Νικόλα που ήταν ο αρχηγός. Ο Νικόλας ήξερε περισσότερα πράγματα από τα υπόλοιπα παιδιά και συνήθως αυτός έβρισκε λύσεις για διάφορα θέματα, γι' αυτό τον είχαν ανακήρυξει αρχηγό. Έτσι, μόλις θα έφτανε στο ξενοδοχείο, ότι θα τον έπαινε ο ίδιος και θα τον έβαζε στο σιρτάρι κλειδώνοντάς τον. Πού να έχουν μπλέξει άραγε τα παιδιά? Τι απρόβλεπτα πράγματα θα του συμβούν? Ξέρουν άραγε τον κίνδυνο στον οποίο θα βρεθούν πάλι? Τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν μέχρι να φτάσουν στην κοιλάδα των βασιλέων? Και τι θα συμβεί με τον χάρτη του Τουταγχαμών? Μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται ήδη στο βιβλίο. Η συνέχεια νομίζω μπορεί να είναι στο ίδιο το βιβλίο που δεν έχετε παρά να το προμηθευτείτε. Ο μυστικός τάφος λοιπόν, εκδόσεις Συμπατικές Διαδρομές, Νικόλαος Παναγιωτίδης, συγγραφέας. Τον ευχαριστούμε.